Αδερφοί μου, από τον μυρίπνον κήπον της Παναγίας μας παίρνουμε από την έκτην οδύν το τροπάριον το οποίο εψάλλει προηγουμένως. Εάν όμως δεν δώσουμε ερμηνεία σε αυτά τα λόγια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει ο Θεός. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι λέει ο υμνοδός της Εκκλησίας, εκείνος ο οποίος εστιχούργησε αυτά τα λόγια. Εξού, λέγει, η δρόσος απέσταξε. Από ποιον απέσταξε η δρόσος? Από την Παναγία μας. Από εσένα, Παναγία μου, η δρόσος απέσταξε. Ευγήκεν η δρόσος. Ποια είναι αυτή η δρόσος? Από τι ευγήκεν από την Παναγία μας? Ο Θεός, ο επί της γης σαρκωθής και γενόμενος άνθρωπος. Από εσένα, Παναγία μου, λέγει ο υμνοδός, ευγήκεν και έσταξεν δρόσος, η οποία έλυσε, λέγει, των φλογμών της πολυθεΐας. Προτού ο Θεός δημιουργήσει τον κόσμο, αδερφοί μου, υπήρχε ένα χάος απέραντο, σκότος. Δεν εγνώριζε κανείς, ούτε έβλεπε αυτό το θείο δράμα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ούτε τα όρη, ούτε τα βουνά, ούτε τους ποταμούς, ούτε τις θαλάσσες. Ένας σκότος, και μέσα από εκείνο το σκότος ο Πανάλαθος Θεός επίησε τον ουρανό και την γη. Και μετά δημιούργησε όλα τα ορατά και αόρατα, τα οποία βλέπουμε και εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε. Μέσα σε όλον αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός βασίλευε ο άρχον του σκότους, ο διάβολος. Δι' αυτόν τον λόγο όλα τα έθνη της γης, τα μικρά και τα μεγάλα, ελάτρευαν τα είδωλα. Παντού υπήρχε πολυθεία. Έκαστος δημιουργούσε έναν θεόν κατά τα γούστα του και τα αδυναμίας του. Μέσα σε αυτόν όλο τον κόσμο δεν υπήρξε ίχνος θεϊκής παρουσίας. Όλα εγνώριζαν μόνο είδωλα και μόνο είδωλα. Και από την Παναγία μας γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος λέγει έσβησε την πολυθεία από την γη. Μέσα σε αυτά τα έθνη δεν υπήρχε τίποτες, και τα πιο ευγενέστερα έθνη, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ρώμη, δεν είχαν να παρουσιάσουν τίποτε το οποίο να ευαρεστείται ο Θεός. Και μέσα σε αυτήν όλη την πολυθεία εφάνηκε και ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα και είδε, λέγει, την πόλη να είναι κατίδωλος, γεμάτη από είδωλα. Εξού η δρόσος απέσταξε φλογμόν πολυθεΐας εισβήσασα. Όταν κατέβηκε ο Χριστός μας όμως και έγινε άνθρωπος όπως σήμερα εμείς οι άνθρωποι, όλα τότε εξαφανίστησαν και επεκράτησαν η χάρις, η πίστησης των Θεών των αληθινών. Και ο υμνοδός προχωρεί ακόμη λίγο περισσότερο και λέγει «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος ον γεδεών παρθένε προεθεάσετο». Τι θέλει να πει εδώ? Όταν οι Εβραίοι απεσκυρτούσαν από τον Θεό των αληθινών και λάτρευαν τα είδωλα,
τότε ο Πανάγαθος Θεός επέτρεπε και επετίθονται εναντίον των Εβραίων έθνη βάρβαρα, αιμοχαρή, κακά, σκληρά, απάνθρωπα. Μέσα σε αυτά τα έθνη οι Εβραίοι συνετρίβησαν πραγματικά, διότι ένα έθνος του Αμαλίκ και ένα έθνος Μαδιάν και ένα έθνος το οποίο ήσαν μέσα στα βουνά και κατοικούσαν Βεδουίνοι, τρία έθνη επετέθησαν εναντίον των Εβραίων. Είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς σήμερα στην Ελλάδα μας. Λόγω της απομακρύνσεώς μας από τον Θεό επέτρεψαν και μας επεσκέφθησαν έθνη βάρβαρα τα οποία φωνεύουν, ληστεύουν και καταπατούν παν ανθρώπινο και ευχάριστο. Τότε οι Βεδουίνοι, τότε οι Αμαλικίνοι, τότε οι Μαδιανίτες επερίμεναν τους Εβραίους, έσπερναν, εθέριζαν και την ώρα που ήσαν να πάρουν το γέννημα στο σπίτι τους ορμούσαν εκείνοι, τους φώνευαν και τα έπαιρναν και έφευγαν. Και ήταν η καταπίεση πολύ μεγάλη, πολύ φοβερή και έκλαψε ο κόσμος εκείνος. Και ο Πανάγαθος Θεός διάλεξε έναν κριτή, διότι τότε υπήρχαν κριτές, βασιλείς, προφήτε, πατριάρχε. Διάλεξε έναν κριτή ο οποίος έφερε το όνομα Γεδεών. Και αυτός μέσα σε μία κοιλάδα προσπαθούσε να μαζέψει το σιτάρι του για να το πάρει στο σπίτι του για να τραφεί. Τι έγινε το? Όπως είτο αυτός ο Γεδεών μόνος του μέσα στα όρια να μαζέψει το σιτάρι του, επεσκέφθηκε ένας άγγελος εν σχήματι ανθρώπου και του λέγει: «Στο χέρι σου θα δώσω όλους τους Μαδιανίτες, θα τους πατάξεις ως άνθρωπον έναν». Και τότε που ήταν περικυκλωμένοι οι Εβραίοι, οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες, οι Βεδουίνοι εμάζεψαν 135.000 στρατών, καμήλες και ό,τι άλλο, ως ακρίδες λέγει ήσαν. Όπως οι ακρίδες λέγει, έτσι ήταν όλος εκείνος ο στρατός έτοιμος να υποτάξει και να εξαφανίσει τους Εβραίους. Και ο Πανάγαθος Θεός ελυπήθηκε τον κόσμο του και μιλά ο άγγελος εις τον Γεδεών και του λέγει: «Μη φοβηθείς, ο Θεός είναι μαζί σου, θα νικήσεις», λέγει, «τους Μαδιανίτες και τους Αμαλικίτες και τους Βεδουίνους ως άνθρωπον ένα», ως να είναι ένας άνθρωπος. Και ο Γεδεών τότε εκάλεσε ένα από τα σφυλάς τα σιδικάς του στρατών, ο οποίος απαριθμούσε μόνον 32.000 130.000 ήσαν οι εχθροί, 32.000 μόνο ήσαν οι Εβραίοι για να νικήσουν όλων αυτών των στρατών. Τι απέγινε? Ο Γεδεών μέσα σε αυτήν την
επίστευση του Αγγέλου, του λέγει πολύ να βεβαιωθώ ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Πώς να βεβαιωθώ ότι εγώ θα νικήσω όλων αυτών των στρατών. Θα ζητήσω ένα θαύμα από το Θεό μου για να μου δείξει ότι είναι κοντά μου. Επήρε έναν πόκον από μαλλί. Τον έβαλε μέσα στο αλώνι και είπε «Θεέ μου, εάν θα είσαι μαζί μου, δείξε μου το. Θέλω όλη η γη να είναι ξηρά και ο πόκος αυτός το μαλλί να είναι βρεγμένο». Και όταν ξύπνησε την επόμενη ημέρα, είδε πραγματικά ότι όλος ο κόσμος, όλη η γη ήταν ξηρά και πλησίασε τον πόκον εκείνον από το μαλλί και τον έσφιξε και γέμισε μία λεκάνη ύδατος. Και δεν έμεινε ως εκεί. «Θεέ μου, τώρα θέλω να με συγχωρέσεις, αλλά ζητώ ακόμη ένα. Όλη η γη να είναι βρεγμένη και ο πόκος του μαλλί να είναι στεχνός». Και έγινε και αυτό. Και ο Πανάγαθος Θεός, αφού του έδωκε αυτό για να πιστεί, τότε του είπε «Οι 32.000 ο στρατός ο δικός σου είναι πολλής. Θα λέγουν ότι ενίκησαν εκείνοι και όχι εγώ. Τότε να διαλέξεις από αυτόν τον κόσμο όλων και να ζητήσεις ποιος είναι δειλός και ποιος φοβάται τους Αμαλικίτας και τους Μαδιανίτας». Και από τις 32.000 υπεχώρησαν 20.000, 22.000 και έμειναν 10.000 στρατός. Λέγει ο Θεός στον Γεδεών, είναι πολύ, 10.000 είναι πολύ, θα λέγουν ότι αυτοί ενίκησαν. Και διάλεξαν για δεύτερη φορά ο Γεδεών από τις 10.000 μόνο 300 άτομα, 300 στρατιώτες, και τους έδωσαν από μία στάμνο, από μία λαμπάδα και από μία κερατίνη σάλπιγγα και τους έθεσαν γύρω από το στρατόπεδο των Μαδιανιτών στο μέσο και στα δύο άκρα και τους είπε «Μόλις εγώ φωνάξω με τη σάλπιγγα τη δική μου, τότε θα σπάσετε όλες τις λεκάνες τις οποίες κρατείτε, θα πάρετε στο ένα σας χέρι τη λαμπάδα και από το άλλο χέρι θα κρατάτε την σάλπιγγα, την κερατίνη». Και επετέθησαν εν ώρα ύπνου εις όλον εκείνο το στράτευμα και όταν έδωκε το σύνθημα ο Γεδεών και έσπασαν τις όλες εκείνες τις λεκάνες και σάλπισαν με τις σάλπιγγες, τότε όλοι εκείνοι οι Μαδιανίτες σηκώθησαν και νόμισαν ότι πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και προσπάθησαν να υποχωρήσουν, να υποχωρήσουν, αλλά ο Πανάγαθος Θεός έδωσε άλλη σύγχυση και κατεσφάζουν το αναμεταξύ των και εξεφανίστησαν και αφανίστησαν και έπεσαν όλοι νεκροί. Και ο Γεδεών έλαβε τη χάρη από τον Θεό και είπε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, διότι εγώ δεν ανήκησα, η χάρη σου η θεϊκή ανήκησε». Είναι αυτό το οποίο είδαμε και εμείς στην πονεμένη την Κύπρο, την αιματοκυλισμένη,
την αιματοποτισμένη όταν 40.000 Άγγλοι στρατιώτες επολεμούσαν με μία χούφταν παιδιά. Ποιος ενίκησε? Εμείς. Η Παναγία μας η μεγαλόχαρη, αυτή εσκέπασε όλη την Κύπρο. Και εκείνος ο στρατός κατησχημένος απεχώρησαν από τη μεγαλόχαρη. Απεχώρησαν από την Παναγία μας, η οποία ήταν βοήθειά μας. Αδερφοί μου, εξού οι Δρόσους απέσταξαν φλογμόν πολυθεΐας η λύσασα όθεν βοόμενση. Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσετο. Ερμηνεύσαμε αυτά τα λόγια τα οποία αναφέρομαι στον χαιρετισμό της Παναγίας μας. Εμεί σας την παρακαλέσουμε και τώρα που είμεθα περικυκλωμένοι από τους βαρβάρους, περικυκλωμένοι από τους εχθρούς, από τους φωνείς, από τους ληστάς, να μας δώσει και μας την χάρη της η Παναγία μας και να διώξει όλους αυτούς τους εχθρούς και να αναπνεύσει η Ελλάδα μας, να αναπνεύσει χαρούμενη, να αναπνεύσει ελεύθερη. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή, όπως φωνάζουν αυτοί των κομμάτων, παρεδώσαμε τα κλειδιά στους Γερμανούς για να είναι επάνω μας και να απομυζούν φόρους και μόνο φόρους, και ο κόσμος όλος να μην αντέχει και να αυτοκτονούν. Αδερφοί μου, τιμωρία από τον Θεό, και αν δεν επιστρέψουμε με τα δάκρυα και με τις προσευχές μας, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, τι θα επακολουθήσει, τι θα αναμένουμε. Παναγία μας, Παναγία μου μεγαλόχαρη του κόσμου, σκέπασε την Ελλάδα σου, σκέπασε τον κόσμο σου, σκέπασε τους πτωχούς, τους ανυπεράσπιστους, σκέπασε τον κόσμο σου και δώσε την χάρη σου και ελευθέρωσε μας από τους εχθρούς οι οποίοι μας περικύκλωσαν, και αξίωσέ μας να φτάσουμε τα Άγια Πάθη του Υιού σου και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.